Ήθελα να πω ότι ακούγοντας όλα αυτά που ακούστηκαν στο ξεκίνημα της συζήτησής μας εδώ, οποιοδήποτε πολίτης που ζει σε αυτή τη χώρα και βιώνει την ελληνική πραγματικότητα, παραλίγο να πιστέψει ότι ηγούμαστε πραγματικά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ότι όλα πάνε καλά, ότι τα λόγια τα μεγάλα έχουν αντίκρισμα, ότι υπάρχει όραμα για το 2030, ότι μιλάμε για την καινοτομία, μιλάμε για εθνική στρατηγική, μιλάμε για εθνική αναπτυξιακή πολιτική. Θα τοποθετηθεί, φαντάζομαι, στη συνέχεια η κυρία Κτενά, η οποία είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου, είναι ακαδημαϊκός διακεκριμένη και θα απαντήσει σε όλα αυτά που πιθανόν ένα απλό μυαλό δεν τα γνωρίζει. Πάμε όμως να δούμε, γιατί μπορεί να είμαι νέα πολιτικός, αλλά είμαι παλιά δημοσιογράφος, να δούμε λίγο τι κρύβεται πίσω από τις μεγάλες λέξεις που υπόθηκαν πριν από λίγο, έτσι ώστε να μας εμποδίσουν να ζήσουμε μέσα σε ένα Truman Show που όλα είναι εικονικά. Έχουν φανεί ξεκάθαρα οι αρνητικές συνέπειες και τα αδιέξοδα της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα πανεπιστήμια και για την έρευνα. Από την πρώτη στιγμή εμείς επισημάναμε ότι αυτή η εξέλιξη σχετίζεται άμεσα με την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας, ώστε τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα να παράγουν εμπορική αξία σε άμεση σύνδεση με τις επιχειρήσεις. Σχετίζεται επίσης με την αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος, ώστε να εξυπηρετηθούν οι τέσσερις αρχές του Μάστριχτ και να απελευθερωθούν από τα δεσμά της πρόσβασης στο επάγγελμα με σταθερές σχέσεις εργασίας ή μελλοντική απόφοιτη στο όνομα της ευελιξίας και της διαβίου μάθησης. Σχετίζεται τέλος με την όλο και πιο πιεστική ανάγκη για αυξημένα προσόντα, η οποία προκύπτει από την ίδια την επιστημονική εξέλιξη, την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Μια ανάγκη όμως που οδηγεί τους νέους πτυχιούχους, το πιο δυναμικό δηλαδή τμήμα του επιστημονικού δυναμικού, στην ανεργία, στην ετεροαπασχόληση και στη μετανάστευση. Η πρόσφατη έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης αναφέρει πως η επίσημη ανεργία στους νέους πτυχιούχους είναι 17% μεγαλύτερη από ό,τι στο γενικό πληθυσμό και η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτήν την εγγενή αστοχία του συστήματος την έχουν βαφτίσει χάσμα δεξιοτήτων. Με αυτόν τον καινοφανή όρο επιχειρούν να χρεώσουν τα σπασμένα στις ατομικές επιλογές των φοιτητών και στη λειτουργία των πανεπιστημίων. Κρύβουν ότι σε αυτό το σύστημα ποτέ δεν θα υπάρχουν κατάλληλες δουλειές για όλους. Άρα, τα πανεπιστήμια πρέπει πλέον να παράγουν προσοντούχους διαφόρων κατηγοριών και ταχυτήτων. Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα σπουδών πρέπει να είναι πολλά, ευέλικτα, όσο γίνεται πιο ελεύθερα στη μορφή και να αναπτύσσονται γύρω από μαθησιακούς στόχους που σχετίζονται με προσόντα. Το θέμα είναι πως με όπλο την παραγωγή νέας γνώσης ο άνθρωπος μπορεί να βελτιώσει τους όρους της ζωής του και να αλλάξει τον κόσμο. Γιατί όμως αυτό δυσκολεύει όλο και πιο πολύ σήμερα? Γιατί συνυπεύθυνοι για τις εργασιακές σχέσεις και τις κατευθύνσεις στην έρευνα είναι όλοι όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Η κοινή τους στρατηγική οδήγησε διαχρονικά στην υποστελέχωση, στον κατακαιρματισμό, στην πολυδιάσπαση των εργασιακών σχέσεων, στην υποχρηματοδότηση των ερευνητικών ιδρυμάτων. Η ατζέντα για το χώρο της έρευνας είναι προδιαγεγραμμένη. Τα αστικά κόμματα συμφωνούν στους όρους χρηματοδότησης με κατεύθυνση στα ιδρύματα να μπορούν να επιβιώνουν κυνηγώντας πόρους από πολλές διαφορετικές πηγές που με κριτήρια αξιολόγησης που ιεραρχούν την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Έτσι το κράτος διαρκώς αποχωρεί από τη στήριξή τους. Ρωτάμε λοιπόν, πώς θα γίνει εξορθολογισμός, αποφεύγοντας την επικάλυψη αντικειμένων, όταν τα ιδρύματα διεκδικούν χρηματοδοτήσεις με το κομμάτι? Ρωτάμε πώς θα αναπτυχθούν αναλογικά η βασική και η εφαρμοσμένη έρευνα, όταν καινοτόμο σήμερα είναι αυτό που μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε εμπόρευμα. Η λογική της ανάπτυξης οικοσυστημάτων καινοτομίας που προτείνεται ως λύση δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ενότητα του ακαδημαϊκού χώρου. Αντιθέτως, οδηγεί σε μεγαλύτερο κατακαιρματισμό ανάμεσα στις επιχειρηματικές ιδέες που θα μπορούν να επιβιώσουν στην αγορά και σε αυτές που θα μένουν στο περιθώριο. Όλοι αυτοί που λένε ότι χρειάζεται περισσότερη σύνδεση της έρευνας με τις αναπτυξιακές ανάγκες
Τους ακούμε, αλλά το κριτήριο της ανάπτυξης στη σημερινή κοινωνία είναι το κέρδος. Έτσι, ενώ σήμερα υπάρχουν πολλές έρευνες, π.χ. για έξυπνες εφαρμογές πλοήγησης που αφορούν στον τουρισμό, τα τρένα κινούνται ακόμα στα τυφλά, με αποτέλεσμα τα τραγικά αποτελέσματα που ζήσαμε. Βλέπουμε μια νυχτή να αλλάζουν ο προσανατολισμός και τα ενδιαφέροντα των ερευνητικών ομάδων, γιατί πλέον τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα αφορούν πράσινες και ψηφιακές εφαρμογές. Βλέπουμε στο φόντο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης τα ερευνητικά κέντρα να εντάσσονται πιο ενεργά στα πολεμικά σχέδια και να προσφέρουν υποδομές στο ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, ο όρος μεταδιδακτορικός ερευνητής έγινε ένας ωραίος τρόπος να λες αδιόριστος και διαρκώς περιπλανόμενος ερευνητής. Ο υποψήφιος διδάκτορας κατάντησε το συνώνυμο του ανασφάλιστου εργαζόμενου. Η πλειοψηφία των εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα ζουν στην αβεβαιότητα για το μέλλον τους, εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια και υποβάλλονται σε όλη την γκάμα των σύγχρονων μορφών εκμετάλλευσης. Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων σε κάθε χώρο αλλά και στην επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνουν ότι καμιά πρόταση αστικής διαχείρισης δεν μπορεί να ακυρώσει τις νομοτέλειες και τις αντιθέσεις του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που πάντα τις πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Το πραγματικά νέο και καινοτόμο στην επιστήμη και στην έρευνα μπορεί να αναζητηθεί μόνο σε εκείνη τη φράση του Μπρέχτ για το σκοπό της επιστήμης. Την απαλλαγή της ανθρωπότητας από τη βαρβαρότητα και το μόχθο. Το πραγματικά καινοτόμο δεν μπορεί να βρεθεί στον ορισμό της καινοτομίας που δίνουν τα think tank της αστικής τάξης και διάφοροι υπερηλιστικοί οργανισμοί, ότι δηλαδή η καινοτομία είναι αυτή που επιταχύνει τα πρακτικά ωφέλη της έρευνας για τις επιχειρήσεις. Το πραγματικά νέο είναι η ανάπτυξη της έρευνας να γίνεται σχεδιασμένα, χωρίς τα ιδρύματα να αναζητούν πόρους από την αγορά, με ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων σε άμεση επαφή με τα προβλήματα στους κλάδους, στις παραγωγικές μονάδες και τις υπηρεσίες. Θα επιταχύνω για να μην σας κουράζω και θα πάω, θα πάω σε αυτό εδώ που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσε η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για τη τηλεφωνική μηχανή του ΝΑΤΟ να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη καταστροφών, εντοπισμό αγνοουμένων, παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών? Φυσικά και θα μπορούσε. Σήμερα όμως, στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας, τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν οι επιστημονικές και παραγωγικές προϋποθέσεις για να ζούμε όλοι πολύ καλύτερα, χωρίς τον εφιάλτη της ανεργίας και την ανασφάλεια για το αύριο. Όμως πίσω από αυτόν τον θαυμαστό καινούριο κόσμο των σύγχρονων εργαλείων, ο παράγοντας άνθρωπος παραμένει αποφασιστικός. Εμείς κρατάμε τους κινητήριους ημπάντες του σύμπαντος, όπως έγραφε και ο Μαγιακόφσκι. Οι επιστήμονες καλούνται να συμπορευτούν και να στρατευτούν στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης, στην οποία η επιστήμη διαδραματίζει σημαντικό πρωτεύοντα ρόλο. Για να έρθει εκείνη η μέρα, ώστε κάθε άνθρωπος να σκέφτεται επιστημονικά και κάθε επιστήμη να σκέφτεται ανθρώπινα. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε... Αυτό ακριβώς, από ό,τι βλέπετε, περνάω τις σελίδες. Το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι σε αυτό το σύστημα οι άνθρωποι περισσεύουν. Αυτό ακούμε από παντού. Δεν θέλουμε τόσους φοιτητές, δεν θέλουμε τόσους υπαλλήλους, δεν θέλουμε τόσους γιατρούς. Το σύστημα είναι αυτό που αχρηστεύει και ανακυκλώνει ανθρώπους σαν να είναι τηλεοράσεις παλιάς τεχνολογίας. Ποιος έχει όφελος από την αναπαραγωγή αυτού του συστήματος? Και τελειώνω ακριβώς εδώ. Για τον Αϊνστάιν, το χειρότερο κακό του ληστρικού καπιταλισμού είναι η εξασθένιση των ανθρώπων μέσω ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δίνει έμφαση σε μια υπερβολικά ανταγωνιστική στάση και που εκπαιδεύει τους μαθητές να λατρεύουν την κερδοσκοπική επιτυχία.